Μέσα σε όλα αυτά έχω και τον κύριο Μελά, τον οποίον φιλοξενώ σήμερα στη συχνότητα του 984, τον καθηγητή χρηματοοικονομικής και διεθνούς τραπεζικής στο Πάντιο, ο οποίος έρχεται με ένα άρθρο και μας κάνει την καρδιά τελείως περιβόλη, διότι λέει ότι η ελληνική οικονομία διολυσθένει σε στάσιμο πληθωρισμό. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν 3 μήνες που μιλάγαμε για τον πληθωρισμό, έλεγε ότι αυτή είναι το ένα πόδι. Το πρόβλημα θα αρχίσει να είναι εντονότερο αν χαρακτηριστικά πάρει στάσιμο πληθωρισμού. Καλημέρα κύριε Μελά και χρόνια πολλά. Καλημέρα και σε εσάς. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Λοιπόν, χωρίς να είστε κάλχας, εδώ λέτε ότι διολυσθένει πια η ελληνική οικονομία σε στάσιμο πληθωρισμό. Τι σημαίνει αυτό, για να το καταλάβουμε απλά λόγια? Κοιτάξτε, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τον προϋπολογισμό, από 5,6, το οποίο ας πούμε ότι θα φτάσει το 2022, θα πάει στο 1,8. Με ένα πληθωρισμό, μέσω πληθωρισμού, το οποίο θα πλησιάζει το 7%. Επομένως θα έχουμε μια πολύ έντονη πληθωριστική κατάσταση και μια σχεδόν, να μην πω στασιμότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει στασιμότητα όσον αφορά και την Ελλάδα, το 1,8, είναι μια στασιμότητα στην παραγωγή. Δηλαδή εκεί που θα παράγουμε, ας πούμε, 1,8 όγκο, συγχρόνως θα παράγουμε και 7 ποσότητες πληθωρισμού. Δηλαδή χρήμα, αέρα. Επομένως αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία αυτό που λέγατε προηγουμένως, κάνω μια παρένθεση. Ναι. Αυτό που λέγατε προηγουμένως για τις επενδύσεις και τα λοιπά. Μα άμα έχουν πάρει 8,2, με συγχωρείτε τώρα γιατί εγώ τα έχω πάρει κρανίο, 210 επιχειρήσεις εκ των οποίων μόλις τα 41 σχέδια έχουν εγκριθεί, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ποια διάχυση παρακάτω? Ακούστε, αφήστε τη διάχυση και θα σας πω. Όχι, το, κύριε Μελά, με συγχωρείτε. Με αφορμή με αυτό που είχατε πει. Με συγχωρείτε. Εσείς καλά το λέτε, ας το δούμε τμηματικά. Εγώ θέλω να πω τον πόνο των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Διότι ακούνε, απορροφήθηκαν. Αυτό προσπαθώ να αποδείξω. Αυτό προσπαθώ να σας δώσω με ορισμένα στοιχεία. Όταν μπαίνουμε σε μια κατάσταση τέτοια αβεβαιότητος, υψηλών επιτοκίων, υψηλού πληθωρισμού, χαμηλών προσδοκιών, τι πάνε να πει χαμηλές προσδοκίες? Πάνε να πει ότι όσοι θέλουν να καταναλώσουν, αλλά ας τα αφήσουμε στην άκρη αυτούς, όσοι θέλουν να επενδύσουν στην προκειμένη περίπτωση που μας αφορά, τα σχέδια που λέγατε, θα το σκεφτούν 58.000 φορές τώρα πια, όταν το περιβάλλον θα είναι αβέβαιο. Πάρτε τώρα και κάτι άλλο υπόψη σας. Όταν η κυβέρνηση, και το είπατε σωστά, με το Ταμείο, το πρόγραμμα Πισαρίδη και όλα αυτά τα πράγματα και το Ταμείο Ανάκαμψης, επί της ουσίας επικαλείται ότι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, προσέξτε, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν οικονομίες κλίμακας και μόνο σε αυτές μπορούν να ενσωματώσουν τεχνολογία και άρα μόνο σε αυτές πρέπει να δώσουμε τα περισσότερα, τη μεγάλη πλειοψηφία του όγκου των χρημάτων και οι οποίες μετά θα κάνουν τη διάχυση προς τα κάτω. Καταλαβαίνετε αυτομάτως ότι από την πηγή, από την ιδεολογική τοποθέτηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξορισμού θα πάρουν ψίχουλα ή δεν θα πάρουν τίποτα, διότι απλούστατα η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτή η χώρα σιγά σιγά, κάτι που δεν έγινε κατορθωτό στα 150 χρόνια της ζωής της, αλλά θα το επιτύχει τούτη η κυβέρνηση, θα εξοβελήσει σιγά σιγά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει μέσα στο σχέδιο και γιατί δεν πάνε χρήματα. Βεβαίως, εδώ πολιτικά υπάρχουν πολλές σκέψεις, πολλές εκφράσεις ότι πάνε στους εκείνων, πάνε στον άλλον. Αλλά επί της ουσίας, κατά την άποψή μου, εγώ που κοιτάω λιγάκι αντικειμενικά να τα πω τα πράγματα, βλέπω ότι αυτή είναι η ουσία της σκέψης που δεν θα πάνε τα πράγματα όπως θέλουν οι μικρομεσαίοι. Μα δεν θα πάνε τα πράγματα όπως θέλουν και οι μεγάλοι. Ναι, λόγω του στασιμοποιητορισμού και λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας. Αλλά κοιτάξτε, το καταλαβαίνετε καλύτερα ότι ο μικρομεσαίος που έχει χτυπηθεί και στις συνθήκες πανδημίας και πιο πίσω και θα ήθελε να ορθοποδήσει,
θα ήταν ένα κίνητρο. Εδώ το λέω γιατί επικοινωνιακά. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας, για να μην παραξηγηθώ. Όχι, όχι, το καταλάβαμε τι λέτε. Απλά λέω την επικοινωνιακή ρεκλάμα. 8,2 δις, 9 δις. Ναι, εντάξει, πόσοι από τα 9 δις αυτά όμως. Όλοι? Όχι. Και εσείς μας το έχετε μάθει αυτό. Η ραχοκοκαλιά μέχρι σήμερα της ελληνικής οικονομίας ήταν η μικρή, μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση. Να το ξεχάσουμε αυτό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό προσπαθεί να γίνει, δηλαδή να ξεχάσουμε αυτό, αλλά δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα γίνει, θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δημιουργήσει επιχειρήσεις μεγάλες όπως φαντασιώνονται διάφοροι οικονομολόγοι. Το μικρό είναι beautiful, είναι ωραίο, είναι ευέλικτο. Έχει τη δηλαδή μιλάω για την Ελλάδα, έτσι. Έχει τη δυνατότητα να ελίσσεται, έχει τη δυνατότητα να παράγει. Φτάνει, είναι το διαφορετικό. Φτάνει να το αφήσεις να λειτουργήσει μέσα σε πολύ συγκεκριμένα όρια. Δεν είναι παθογένεια, είναι ιδιομορφία. Το έχω γράψει στο βιβλίο μου το 2013 κατά μικρά μαθήματα της ελληνικής οικονομίας. Σωστό. Αυτή την ιδιομορφία και ιδιοτυπία της ελληνικής κοινωνίας που τη συναντάμε εδώ και 200 χρόνια, αυτό που έγινε το ελληνικό κράτος 150 χρόνια, έτσι, δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως παθογένεια. Πρέπει να τη θεωρήσουμε ιδιομορφία, να μην την αφήσουμε να φτάσει στα όρια ώστε να γίνει παθογένεια. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί την αφήνουμε πολλές φορές, αλλά να τις δώσουμε εκείνα τα κίνητρα, αλλά όχι μόνο τα κίνητρα, αλλά και τα όρια, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ενταχθεί και να λειτουργήσει. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, είναι και θεωρητική, είναι και οικονομική και προσπαθώ να την περάσω. Και να αφήσουμε στην άκρη τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους μεγάλους. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα με αυτή την κατάσταση. Πάρα πολλούς λόγους. Δεν ξαναδιαβάζουμε καν Keynes που έχετε πει, αλλά κύριε Μελά, κοιτάξτε τώρα. Το άλλο μεγάλο, θα πάμε μετά στο κύριο Σάρθρο, αλλά το άλλο μεγάλο θέμα με αυτά τα ταμεία είναι τα 2,5 δις περίπου με μόχλευση παραπάνω στις περιφέρειες. Το έχετε πάρει χαμπάρι εκεί τι παιχνίδι γίνεται. Έχετε δει τα κλιμάκια, τα κρατικά κυβερνητικά που επισκέπτονται αναπεριφερειακή ενότητα. Και τάζουν από αυτά. Να, άλλο μεγάλο παιχνίδι. Η πραγματικός σχεδιασμός διάχυσης δεν υπάρχει. Κολυβοποίηση υπάρχει. Μα δεν υπάρχει. Και όπου θα υπάρχει διάχυση και όπου θα υπάρχουν. Ας μην το πω έτσι, να το πω διαφορετικά. Είμαστε σε προεκλογικό έτος. Και για τις περιφέρειες και για τους δήμους προεκλογικό έτος. Προσέξτε ένα μείγμα επικοινωνιακής προεκλογικής ρεκλάμας. Εγώ επιμένω. Και όχι ουσίας. Καταλάβατε. Λοιπόν, απολύτως. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους επιχειρηματίες, οι οποίοι μικρομεσαίους και τέτοια, οι οποίοι μου ρωτάνε, μα τα λεφτά πού πήγανε, ποιος τα πήρε τα λεφτά, εμείς δεν έχουμε πάρει φράγκο. Αλλά αυτό είναι μια έκφραση δικιά τους. Δεν μπορώ να πω να συμφωνήσω εγώ απριόρι μαζί τους, αλλά σας λέω τι μου λένε. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Μελά. Αναφορικά με την είδηση και τις επενδύσεις που γίνονται, μπορεί να μας πει ο κύριος Μελάς πώς γίνεται να απορροφούνται τόσα χρήματα σε λίγες επενδύσεις, υποτίθεται, αλλά ταυτόχρονα να βλέπουμε τους μισθούς να μειώνονται συνεχώς, την ανεργία να είναι κολλημένη σε διψήφια, η περιφέρεια να μαραζώνει και γενικά το οικονομικό κλίμα να επιδεινώνεται? Δεν θα έπρεπε όλα τα λεφτά αυτά, ακόμη και αν απορροφούνται μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις, να έχουν ανοίξει περίφημες χιλιάδες θέσεις εργασίας? Επενδύονται ή πάνε κάπου αλλού? Κοιτάξτε, όσον αφορά για τους χαμηλούς μισθούς, το μοντέλο το οποίο έχει επιλεχθεί, το οικονομικό μοντέλο το οποίο έχει επιλεχθεί, αυτό το υποτιθέμενον δύναμη στις εξαγωγές, η δύναμη στις εξαγωγικές εταιρείες της Ελλάδας, ακόμα και στον τουρισμό, προϋποθέτει τη στασιμότητα των μισθών. Προϋποθέτει τη στασιμότητα των μισθών στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή του κόστους εργασίας. Το κόστος εργασίας είναι αυτό το οποίο, πέρα από το μνημόνιο το οποίο έχασε 27% και στη συνέχεια, το κόστος εργασίας είναι αυτό το οποίο συνεχίζει να τροφοδοτεί αυτή τη λεγόμενη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Είτε είναι στα αγαθά, είτε είναι στις υπηρεσίες. Όταν κάνεις ένα μοντέλο, υπόδειγμα, το οποίο σπρώχνει τον κόσμο, επειδή δεν έχει χρήματα να δαπανίσει εσωτερικά, να εξάγει, γιατί εδώ είναι η ουσία, το θέμα των εξαγωγών.
δεν πρέπει να είναι επειδή δεν μπορούμε να καταναλώσουμε στο εσωτερικό. Πρέπει να προστίθεται στην εσωτερική αυξανόμενη κατανάλωση και στην αυξανόμενη ευημερία. Σωστό. Άρα λοιπόν αυτό είναι το θέμα. Τώρα τα λεφτά τα οποία που πάνε και αν επενδύουν, γίνονται διάφορες επενδύσεις, αλλά τελευταία δηλαδή το 2022, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, οι επιχειρήσεις τα κέρδη τους έχουν προσπαθήσει να τα επενδύσουν τα κέρδη. Τώρα αυτές τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Τώρα ρωτούν εδώ άλλοι, με βάση αυτό που είπατε αρχικά για το στασιμό πληθωρισμό, από αυτό το οποίο είναι το κύριο ζητούμενο. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κύριε Μελά, μπορεί να είναι ανάλογος του στασιμό πληθωρισμού 72-82? Κοιτάξτε, δεν μιλάμε ειδικά μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Το άρθρο δεν αφορούσε μόνο στην Ελλάδα, αφορούσε να μην γενικότερα παγκόσμια στην Ευρώπη, ναι, ναι, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, θα έχουμε προβλέψεις 0,5 ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2023. Και θα έχουμε ένα πληθωρισμό, μέσω πληθωρισμό λέει 6,5%. Θα δούμε πόσο θα είναι. 6,5%. Άρα καταλαβαίνω ότι πραγματικά εκεί υπάρχει στάσιμο πληθωρισμό 100%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις. Έτσι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την κρίση του 1974 και το 1979-2 κρίσεις πετρελαϊκές. Εδώ έχουμε τεράστιο χρέος. Τεράστιο δημόσιο χρέος. Αλλά όχι μόνο τεράστιο δημόσιο χρέος. Έχουμε και τεράστιο ιδιωτικό και εταιρικό χρέος. Επομένως, είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από τη δεκαετία του 1970, δηλαδή πολύ πιο επικίνδυνη. Έχουμε και γεωπολιτικές αναταράξεις που δεν τις είχαμε τη δεκαετία του 70, οι οποίες δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσουν. Έχουμε όχι μόνο ενεργειακή κρίση, αλλά έχουμε και κρίση εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε 3-4 πράγματα μαζί σε ένα. Και τα πράγματα κατά την άποψή μου είναι αρκετά χειρότερα από τη δεκαετία του 1970. Άρα μπορεί να πάμε και σε ένα παγκόσμιο κράχ πιο ισχυρό από αυτά που έχουμε διαβάσει ή οι παλιότεροι έχουν περάσει. Κοιτάξτε, ο κίνδυνος πάντοτε υπάρχει, ειδικά στα τραπεζικά συστήματα, σε συστήματα των αναδυόμενων οικονομιών. Αν πάτε το 1970, ποιος την πλήρωσε την κρίση του 1970? Την πλήρωσαν βέβαια και οι Ευρωπαίοι πολίτες, ας πούμε, με την ακρίβεια, αλλά την πλήρωσαν κυρίως οι αναδυόμενες οικονομίες. Έτσι θυμόσαστε την κρίση στο Μεξικό, στην κρίση των χωρών της Λατινικής Αμερικής, η οποία επεκτάθηκε αργότερα και στις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Άρα αυτό το φαινόμενο ήδη αρχίζουμε να το ζούμε και τώρα. Δηλαδή οι χώρες οι οποίες βρίσκονται, ας πούμε, εκτός από τη Δύση, σε επίπεδο περιφερειακό, ας πούμε, από τη Δύση, ήδη αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά το χρέος, λόγω της αύξησης του δολαρίου. Τα χρήματά τους, τα δανειά τους είναι σε δολάρια. Επομένως, συνάδων των επιτοκίων. Επομένως, ήδη αρχίζει μια κατάσταση πολύ δύσκολη σε όλες αυτές τις περιφερειακές χώρες. Αλλά και στις χώρες του κέντρου υπάρχουν θέματα τα οποία είναι δύσκολα να αντιμετωπιστούν, διότι αν είναι αυξημένο το χρέος, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις ή εν πάση περιπτώσει το σκέφτεσαι δύο φορές να κάνεις επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές για να διατηρήσεις την οικονομία σε ένα επίπεδο ανάπτυξης. Είμαστε σε μια καμπή όπου πολλοί ζητούν πιο γρήγορη αύξηση των επιτοκίων για να χτυπήσουν τον πληθωρισμό, υποτίθεται. Αυτό λοιπόν έχει άμεση συνέπεια, θα έχει μεγάλη συνέπεια στη μεγέθυνση του ΕΠ και στην αύξηση της πίτας και πάει λέγοντας. Πολλές επιτερίες θα κλείσουν, άμα τα αφήσεις, να χτυπηθεί και το τραπεζικό σύστημα. Άμα τα αφήσει από την άλλη χαλαρά, πάλι κίνδυνος, έτσι. Πάλι κίνδυνος. Άρα μπρος γκρεμός και πίσω. Αυτό είναι το θέμα, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, και άμα τα αφήσεις χαλαρά, πάλι θα μεγαλώσει ο πληθωρισμός, πάλι θα μεγαλώσουν τα χρέη και πάει λέγοντας. Πείτε μου κάτι, για την ελληνική οικονομία τι σημαίνει η κατάσταση στάσιμου πληθωρισμού? Κοιτάξτε, η κατάσταση στάσιμου πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία, παρότι έτσι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε, σημαίνει και αυτό κατά πάσα πιθανότητα ότι η μεγέθυνσή της θα είναι χαμηλή, ότι οι επενδύσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί, η κυβέρνηση του προϋπολογισμού μιλάει για 15,5
σε αυτό το καθεστώς, αύξηση δηλαδή, μεταβολή 15,5, όταν το 2022 θα κλείσει με 10, δηλαδή εσείς φαντάζεστε ότι το 2023 θα είναι ένα έτος που θα αυξηθούν οι επενδύσεις περισσότερο. Άρα σημαίνει ότι η ανεργία πιθανόν, η απασχόληση δεν θα συνεχίσει να αυξάνει με αυτό το ρυθμό. Και όλα τα μεγέθη τα υπόλοιπα θα αρχίσουν να μειώνονται. Πιθανότατα θα διορθώσει κάπως την κατάσταση το προεκλογικό έτος. Το επιμένω, το λέω πολύ καιρό πριν υποθεί ότι υπάρχει το έτος που θα γίνουν εκλογές. Άρα οποιαδήποτε κυβέρνηση να ήταν στην εξουσία θα προσπαθήσει με τον ΑΒ τρόπο να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή δεν βλέπω, να σας πω ένα άλλο στοιχείο που είναι σίγουρο. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών θα εξακολουθήσει να είναι αρνητικό και το 2023. Παρά την αύξηση, οποιασδήποτε αυξήσει σε ευκαιριακές, ξέρετε αυτά τα πράγματα που δίνει. Ποιες αυξήσεις τώρα εδώ τις απορροφά όλες, η ακρίβεια, ο πληθωρισμό, τα πάντα λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, μια ερώτηση για τον κύριο Μελά. Άρα με όλα αυτά ο κίνδυνος για νέα χρεοκοπία της Ελλάδας, πόσο υπαρκτός είναι όταν το χρέος στην ουσία σε σχέση με το όταν πρωτομπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο είναι εκτοξευμένο? Κοιτάξτε, το χρέος επειδή μετρέεται ως λόγος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ, και επειδή το ΑΕΠ που βάζουμε στον παρανομαστή είναι σε τρέχουσες τιμές, δηλαδή πληθωριστικές τιμές, επομένως ο λόγος θα μειωθεί. Θα μειωθεί το 2022 κατά 20-25 μονάδες. Λόγω αυτού όμως, λόγω ότι είναι πληθωριστικό. Λόγω ότι είναι πληθωριστικό. Από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχουν ορισμένες ρυθμίσεις για το χρέος και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί σε αυτό μέχρι το 2030-31, όσον αφορά το ύψος που πρέπει να δίνουμε κτλ. Υπάρχει μια ρύθμιση. Αυτό όμως προϋποθέτει τι? Να εξακολουθήσει να υπάρχει η ρύθμιση από αυτούς που την έχουν επιβάλει, που την έχουν συμφωνήσει μαζί μας. Δηλαδή από τους Ευρωπαίους και από τους Γερμανούς. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση κατά την άποψή μου. Όχι ότι είναι ρυθμισμένο, γιατί όπως ξέρετε, οποιαδήποτε ρύθμιση μπορεί να μεταβληθεί. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Άρα ο κίνδυνος είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρώπη, πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται η οικονομία της Γερμανίας και της Ευρώπης και αν θα εξαναγκαστεί να προχωρήσει σε διαφορετικές ρυθμίσεις. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε προβλήματα όσον αφορά στο 3% το έλλειμμα και πάει λέγοντας στην Ευρώπη. Μπορούν τα κράτη να έχουν μια ελευθερία, δηλαδή αυτά που έχει το σύμφωνο σταθερότητας. Ναι. Έτσι. Αύριο μπορεί όμως να επανέλθουν, δεν ξέρουμε. Άρα υπάρχουν πολλές αιρεσιμότητες σε ένα ούτως ή άλλως λέτε αβέβαιο περιβάλλον. Ακριβώς. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Μελά, σήμερα και να τα πούμε με το νέο χρόνο, μα δεν αργεί, με το εξής ερώτημα. Επειδή το θίξατε και βλέπω εδώ το πιάσαν πολλοί ακροατές. Δεν αρκεί να λες ότι έχω στραφεί σε εξαγωγές όταν στο εσωτερικό δεν υπάρχει κατανάλωση. Όμως, μία οικονομία παραγωγική για να φτάσει και σε εξαγωγή θα έπρεπε να καλύπτει το εσωτερικό και μετά το πλάς να είναι το κέρδος. Βλέπετε εσείς από όλες τις κινήσεις και τους σχεδιασμούς αναδιάταξης χώρας σε υπαρκτά παραγωγικά μοντέλα? Όχι. Όχι. Ρητά όχι και σε αντίθεση με ό,τι λέγεται. Διότι αν προσέξετε όλες τις μελέτες που βγαίνουν, δεν θέλω να αναφέρω, και από διάφορους μελετητές, αναλυτές κτλ., όλα είναι δεοντολογικά. Δεν στηρίζονται, δηλαδή παίρνουν μία αύξηση, παραδείγματος χάρη των εξαγωγών αγαθών, μιλάω, δεν μιλάω για τον τουρισμό, έτσι, η οποία επιτεύχθηκε πράγματι το 2022 και το 2021 λίγο, και το 2021 και το 2022, και το εξετάζουν ότι οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν. Σωστά, μέχρι εκεί. Όμως δεν είναι όλη αλήθεια, είναι μισή αλήθεια. Διότι ταυτόχρονα αυξήθηκαν παραπάνω οι εισαγωγές μας. Και αυτές οι εισαγωγές δεν είναι μόνο εισαγωγές για κατανάλωση. Είναι εισαγωγές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως inputs, ως εισρωές, για να παράγεις αυτά που εξάγεις σε μεγάλο βαθμό. Άρα, επομένως, είναι κοροϊδία να λες ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές μας και να μην παίρνεις υπόψη σου ότι αυξήθηκαν οι εισαγωγές μας ταυτόχρονα και ότι το έλλειμμα μεγάλωσε και μεγαλώνει συνέχεια. Μάλιστα. Δεν μπορεί κόσμος του και του συζυγίου τρόπου. Είστε σαφείς. Θα κλείσω με τον Νικόλα, θα του κάνω τη χάρη, γιατί είναι επίμονος και υπουργός σήμερα. Λοιπόν, θέλω, λέει, την απόλυτη και σαφή απάντηση. Καλά, απολυτότητα τώρα στην οικονομία, μας το είπε ο κ. Μελάς. Του κυρίου Μελά ως επιστήμονα και οικονομολόγου, όπως θα την έδινε, για παράδειγμα,
σε ένα εξειδικευμένο συνέδριο. Και το ερώτημά μου είναι λύση σαφές. Το χρέος της χώρας, κύριε Μελά, είναι βιώσιμο? Τώρα θα παίξουμε τη θέση της βιωσιμότητας. Έχω την εντύπωση ότι καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτή τη βιωσιμότητα, με ένα χρέος το οποίο είναι 150, 160, 170 και προσέξτε, το απόλυτο νούμερο συνεχίζει να αυξάνει. Γιατί το απόλυτο νούμερο συνεχίζει να αυξάνει. Αυξάθηκε κατά 50 δισεκατομμύρια το 2022. Σωστά, έτσι, σωστά. Επομένως, όλες αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι, βιωσιμότητα, διαχειρισιμότητα, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι μπλέκουν την κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα χρέος το οποίο, να το πω απλά, στέκει σαν τζεκούρι πάνω από το λαιμό μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κύριε Μελά, εύχομαι μακάρι να, με λιγότερες, θα το πω έτσι πιο ταπεινά, πιο συστολικά, με λιγότερες αβεβαιότητες που δεν το βλέπω, το 23. Αλλά όπως έχετε ξαναπεί εσείς, ή θα ξανανακαλύψουμε μια νέα διανομή όλων αυτών που συμβαίνουν, ή θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει και η υψηλά. Μπορεί να λένε τώρα ότι ας τους άλλους να πνίγονται, στο τέλος θα τους πάρουν όλους μαζί κάτω. Αυτό δεν έχω να δείξει. Έτσι είναι, ναι. Η ιστορία έτσι έχει δείξει. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ή κάτω θα έχουν πνιγεί τελείως. Ή κάτω θα έχουν πνιγεί τελείως. Αυτό έχετε εσείς δίκιο. Καλημέρα και ό,τι καλύτερο εύχομαι για το 23. Να είστε καλά.